Κύριε Τασοπούλου, εβδομάδα κινητικότητας, μια εβδομάδα με έντονη δράση, αλλά και με ένα δεδομένο ότι διεκδικείτε τη χρυσή, να πάρετε και το χρυσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ξεκινάει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, 16 με 22 Σεπτεμβρίου. Είναι μια εβδομάδα που ξεκίνησε από την Ευρώπη το 2003. Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει σε αυτή την εβδομάδα για τρίτη συνεχή χρονιά. Πέρυσι είχαμε πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες μας έβαλαν μεταξύ των 16 Δήμων που βραβευθήκαμε με μια επιχορήγηση της τάξης των 10.000 από το Πράσινο Ταμείο. Αυτό είναι τιμή μεγάλη για μας και επιπλέον είναι ένα μεγάλο στοίχημα για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και φέτος με τις δράσεις μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, να διεκδικήσουμε μέσα από τη χρυσή συμμετοχή που θα δηλώσουμε και ευρωπαϊκό βραβείο. Να έχει δράσει σε καθημερινό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 του Σεπτέμβρη πρέπει να πεζοδρομήσει κάποιες οδούς στο κέντρο της πόλης. Και επίσης πρέπει από τα χρήματα με τα οποία θα επιδοτηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο που είπαμε, τις 5.000 να τις διαθέσει για μόνιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Για μένα πολύ σημαντικό ως δράση είναι, πέρα από το γεγονός ότι συμμετέχουν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και διαφόρων ενδιαφερόντων, σημαντική είναι η ημέρα που έχουμε πρόθεση να προβάλλουμε τη βιώσιμη κινητικότητα στο σταθμό με αφορμή και την συμφωνία μεταξύ της ΟΣΕ, ΓΕΑ ΟΣΕ και του Δήμου που έγινε πριν από μερικές μέρες για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου. Εκεί λοιπόν την Τρίτη θα έχουμε μια ποικιλία δράσεων, οι οποίες θα προβάλλουν τη συνδυαστική μετακίνηση μέσα στις πόλεις. Θέλουμε να δώσουμε ξανά έτσι ένα στίγμα περιβαλλοντικό όσον αφορά στο σιδηρόδρομο και τις προοπτικές που αυτός μπορεί να έχει στη μετακίνηση στην πόλη, και επίσης να δείξουμε ότι η Κοζάνη, παρόλα τα προβλήματά της, μπορεί μέσα από ένα σωστό σχεδιασμό, μπορεί να κινηθεί συνδυαστικά, άρα